Καλημέρα. Ξυπνήσαμε και πάλι με σιρήνες. Δύο φορές ήχησαν οι σιρήνες. Η μία φορά ήταν τα μεσάνυχτα, γύρω στις 3.30 ώρα, και η άλλη γύρω στις 7.30 ώρα το πρωί. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Να σας πω επίσης, έχουν ανοίξει 9 ανθρωπιστικοί διάδρομοι και σήμερα στην Μαριούπολη. Δεν ξέρουμε αν θα καταφέρει να φτάσουν λεωφορεία ή και να μπορέσουν οι άνθρωποι να φύγουν από εκεί. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε από την αντιπρόεδρο της Ουκρανικής κυβέρνησης, ήδη ένα ανθρωπιστικό φορτίο με τρόφιμα και φάρμακα βρισκόταν με κατεύθυνση στη Μαριούπολη και αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει. Το εμποδίζουν οι Ρώσοι και βρίσκεται στο Μπερντιάνσκ μία ώρα πριν από τη Μαριούπολη. Την ίδια ώρα, στο ίδιο σημείο, υπάρχουν και κάποια λεωφορεία έτσι ώστε να μπουν οι άμαχοι και αυτά τα έχουν εμποδίσει. Τώρα, για πολλωστή ημέρα, η μάχη αυτή την ώρα κρίνεται στο Μικολάιβ. Εκεί είναι και πάλι στραμμένα τα βλέμματα. Ο δήμαρχος της πόλης με ενημέρωσή του είπε πως προσπαθούν να οχυρώσουν την πόλη. Αυτή την ώρα μια μεγάλη αυτοκινητοπομπή, Δέσποινα και Βασίλη, με λεωφορεία προσπαθεί να κατευθυνθεί προς την Οδυσσό. Υπάρχει μια γέφυρα εκεί στο Μικολάιβ. Φοβούνται οι αρχές εκεί, οι τοπικές αρχές, μήπως την καταστρέψουν οι Ρώσοι και δεν μπορούν οι άνθρωποι να μετακινηθούν. Δεν υπάρχει άλλη ασφαλής διαδρομή. Τώρα, εδώ στην Οδυσσό ο κόσμος προετοιμάζεται, οχυρώνεται. Τα νέα που έρχονται τα τελευταία 24 ώρα δεν είναι καλά. Να σας πω πως εμείς αυτήν την ώρα με το συνεργείο του Open, τον Παναγιώτη Λιανό και τον Μπάμπη Γεωργάτο, βρισκόμαστε σε μια κινητή μονάδα. Προετοιμάζονται, Δέσποινα και Βασίλη, για τους τραυματίες πολέμου. Αν μπορέσουμε να σας δείξουμε, βρισκόμαστε σε αυτήν την κλινική όπου οι τραυματίες θα εισέρχονται εδώ. Είναι μια κλινική η οποία φτιάχτηκε πριν από 8 περίπου ημέρες. Βλέπετε το προσωπικό. Υπάρχουν εθελοντές γιατροί, ακόμα και γιατροί στρατιώτες. Υπάρχουν τα πρώτα φάρμακα. Υπάρχουν αιμοστατικοί επίδεσμοι, υπάρχει ένα μικρό χειρουργείο. Βλέπετε αυτήν την ώρα, όποιος έχει τραυματιστεί θα εισέρχεται εδώ πέρα και θα μπορούν να τον περιθάλπτουν οι γιατροί. Τώρα θα γυρίσουμε να σας δείξουμε το χειρουργείο, ένα πρόχειρο χειρουργείο, όσο και να μη σας φαίνεται αληθινό. Εδώ μπορούν να κάνουν κάποιες μικροεπεμβάσεις. Εδώ ο Αλίν είναι ο γιατρός που επιμελείται όλο αυτό το εγχείρημα. Είναι έτοιμοι οι άνθρωποι και βλέπετε ήδη τα φάρμακα, τα είδη πρώτης ανάγκης που μπορεί να νοσηλευτεί κάποιος. Και όταν ο κλοιός για την Οδυσσό, Δέσποινα και Βασίλη στενέψει, όλη αυτή η κινητή μονάδα, κοιτάξτε πού θα κατέβει. Προσπαθούμε να σας δείξουμε τις εικόνες. Θα περάσει, πρέπει να βγουν έξω. Υπάρχει αυτή η ταπετσαρία καμουφλάς. Μη σας ξεγελά. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Έρχεται ο Αλή να με βοηθήσει. Και θα κατέβουμε κάτω στα υπόγεια. Όλο το ιατρείο, όλο το νοσοκομείο θα μεταφερθεί κάτω και μπορούμε να προχωρήσουμε με προσοχή, με τη βοήθεια των καλών συναδέλφων. Να σας εξηγήσω πως εδώ κάτω από την γη δεν υπάρχουν μόνο καταφύγια, σπίτια. Βλέπουμε πως σιγά σιγά η πόλη οχυρώνεται και με μονάδες. Οχυρώνεται και με νοσοκομεία. Νοσοκομεία κάτω από τη γη. Εδώ σε αυτό το καταφύγιο έχουν ακόμα και αυτόνομο ρεύμα. Στην περίπτωση που η πόλη έχει βυθιστεί στην ενδεχόμενη ρωσική εισβολή και δεν υπάρχει ρεύμα, εδώ θα μπορούν έστω μόνοι τους. Εντάξει, Βασίλη, δεν ξέρω αν με ακούτε. Συγκλονιστικές ναι, Γεωργία, σε ακούμε. Αν περιγράφεις και αποτυπώνεται στην κάμερα του Open, Γεωργία, για μια ακόμη εδώ φορά. Εδώ τα κρεβάτια, ασθενείς θα μπορούν να κρυφτούν εδώ, στρώματα με αφρολέξ. Υπάρχουν ακόμα και ωροί. Βρισκόμαστε στην πρώτη αίθουσα. Το πιο σημαντικό για όσους έρχονται εδώ για να νοσηλευτούν είναι να λειτουργούν και οι ενδοφλέβιες ενέσεις. Ακριβώς μπροστά σας
βλέπετε και μία σκάλα. Αυτή η σκάλα την οποία την έχουν καμουφλάρει με μαξιλάρια, παπλώματα, είναι μία κρυφή σκάλα όπου οδηγεί στο επάνω μέρος. Θα μπορέσουν οι ασθενείς που βρίσκονται εδώ και νοσηλεύονται να αποδράσουν για να μην τους βρει κανένας. Σε αυτήν την αίθουσα που μπαίνουμε ακριβώς τώρα και οι άνθρωποι κάνουν τις προετοιμασίες, φτιάχνουν τα ρεύματα, θα φιλοξενούνται οι ευπαθείς ομάδες αλλά και οι ηλικιωμένοι. Υπάρχει ηλεκτρολόγος εδώ, δουλεύουν με γεννήτριες, προσπαθούν να οχυρωθούν. Υπάρχει επίσης και χειρουργείο για πρόχειρες επεμβάσεις. Όλο αυτό που βλέπετε είναι για να νοσηλευτούν οι τραυματίες πολέμου. Δουλεύουν νυχθημερών οι άνθρωποι εδώ για να μπορούν στην ενδεχόμενη εισβολή κανένας τραυματίας να μην μείνει χωρίς νοσηλεία. Τα καταφύγια δεν είναι μόνο σπίτια όπου περιμένουν οι άνθρωποι για λίγες ώρες. Εδώ βλέπουμε στην Οδυσσό πως τα καταφύγια βρισκόμαστε ένα επίπεδο κάτω από τη γη, είναι και νοσοκομεία. Υπάρχουν τα κρεβάτια, το ένα δίπλα στο άλλο. Έχουν φέρει εθελοντές παπλώματα, κλινοσκεπάσματα, έτσι ώστε να μπορέσουν να περιθάλψουν τους ασθενείς. Υπάρχουν ακόμα και εκεί οι ωροί, αυτοσχέδιοι ωροί, αν μπορούμε να σας δείξουμε, ακριβώς εδώ σε αυτό το κρεβάτι. Βλέπετε, είναι όλα έτοιμα. Είναι μία πόλη που οχυρώνεται λίγο πριν τον πόλεμο. Βλέπουν οι άνθρωποι εδώ στην Οδυσσό την εισβολή να είναι σε διπλανές περιοχές. Προσπαθούν να αποτρέψουν, κάθε μέρα εργάζονται με οδοφράγματα, φτιάχνοντας τα καταφύγια και μεταφέροντας κάτω από τη γη όλες τις υπηρεσίες πρώτης ανάγκης. Οι υπηρεσίες πρώτης ανάγκης είναι και τα νοσοκομεία. Αυτή είναι μια κινητή μονάδα που δουλεύει εδώ και 8 ημέρες, όπως μας είπαν, στρατιωτικοί γιατροί υπάρχουν εδώ. Υπάρχουν επίσης και κάποιες μηχανές, δικές τους, εθελοντές τους τις έχουν φέρει εδώ. Γεωργία, ουσιαστικά είναι μια πόλη που εδώ, φτιάχνεται κάτω από την σε πόλη. Σε αυτή την κινητή μονάδα, έτσι ώστε να τους μεταφέρουν, εάν μπορούν πάντα, στα νοσοκομεία της πόλης. Γεωργία, δεν ξέρω αν μας ακούς, γιατί κάτω στο υπόγειο μου έχει κλείσει. Υπήρχε μια επιστροφή. Δυσκολία στην επιστροφή, ναι. Όπως είναι λογικό. Βασίλη, ήταν στα υπόγεια η Γεωργία Λαγού και μας έδειχνε μια πόλη που οχυρώνεται κάτω από την πόλη, ακόμα και νοσοκομείο, όπως έδειξε στα πλάνα η Γεωργία Λαγού. Ετοιμάζονται δηλαδή Δέσποινα για το χειρότερο. Και δεν είναι μόνο ότι καταφεύγουν Βασίλη και Γεωργία στα καταφύγια για να προστατευτούν μόλις ηχούν οι σιρήνες. Τώρα ετοιμάζονται και για το χειρότερο σενάριο, ακόμα και σε περίπτωση που χρειαστούν περίθαλψη κάποιου από τους αμάχους, να μπορούν να μπουν κάτω από τα υπόγεια με το νοσοκομείο που φτιάχνεται και μας το περιέγραψε η Γεωργία Λαγού. Είδαμε τα χαρακτηριστικά αυτά πλάνα με τη βοήθεια των συναδέλφων τεχνικών του Πάνου του Λιανού και του Μπάμπη Γεωργάκη. Δεν ξέρω, μας ακούει τώρα η Γεωργία. Βέβαια και σας ακούω. Απλώς... Ωραία, Γεωργία. Μου κόπηκε η επιστροφή λόγω σήματος γιατί βρισκόμασταν στο υπόγειο. Συγχωρέστε με. Είναι λογικό στο υπόγειο να μην υπάρχει σήμα. Είδαμε όμως ότι ετοιμάζονται όλα. Μέχρι και ρεύμα μας έδειξες ότι φτιάχνουν για να μπορούν να περιθάλψουν κόσμο σε περίπτωση αυτόνομη. Που χρειαστεί. Και είναι χαρακτηριστικό και το καμουφλάζ που είδαμε να οργανώνεται. Ήδη δουλεύουν στην πόρτα. Βεβαίως, στην πόρτα. Θα μπαίνουν οι τραυματίες από αυτή την πόρτα και όταν θα πρέπει να κρυφτούν, όταν οι Ρώσοι θα έχουν έρθει ένα βήμα
έξω από αυτή την πόρτα θα μπορέσουν να τους μεταφέρουν κάτω στα υπόγεια. Προσπαθούν να οργανωθούν με όποιο τρόπο μπορούν. Φτιάχνουν ακόμα και ένα μικρό χειρουργείο, όπως μας εξήγησε ο γιατρός, ο στρατιωτικός γιατρός εδώ, ο Αλίν, ο οποίος όλον αυτό τον καιρό παλεύει μαζί με τους άλλους συναδέλφους τους για να φτιάξουν αυτή την εγκατάσταση. Ξέρετε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα εδώ στην Οδυσσό. Δεν είναι εύκολα, διότι βλέπουν οι κάτοικοι τα γεγονότα που συμβαίνουν στο Μικολάιβ αλλά και στην Μαριούπολη. Προσπαθούν να χειρωθούν με όποιον τρόπο και με ό,τι πενιχρά ή όχι μέσα, Γεωργία, έχουν. Καταλαβαίνουμε, τέτοια, Γεωργία, ότι κάθε ένταση, μέρα χειρώνονται και περισσότερο. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Κάθε μέρα που περνάει στην Οδυσσό χειρώνονται και περισσότερο. Αυτό παρατηρούμε και εμείς όσες μέρες είμαστε εδώ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σας αφήσουμε να συνεχίσετε. Αυτό καταλαβαίνουμε και αυτό βλέπουμε. Να σας αφήσουμε να συνεχίσετε το εξαιρετικό ρεπορτάζ, Γεωργία Αλαγού. Θα τα πούμε και στη συνέχεια εδώ στο Μαραθώνιο Ενημέρωσης. Συγγνώμη, Δέσποινα. Δέσποινα. Αυτήν την ώρα. Δέσποινα. Βασίλη, αυτήν την ώρα ακούμε σιρήνες. Δεν ξέρω αν τις ακούτε. Ακούμε. Ηχούν οι σιρήνες αυτήν την ώρα, εδώ στην Οδυσσό. Είναι τέτοιος ο ήχος διαπεραστικός που ακούστηκε μέχρι και εδώ, Γεωργία Λαγού. Έχετε ξυπνήσει από το νωρίς το πρωί με σιρήνες. Έχουν ξυπνήσει, Βασίλη, στην Οδυσσό από το πρωί με σιρήνες και τώρα σε απευθεία σύνδεση με τη Γεωργία Λαγού ακούσαμε και εμείς από εδώ τις σιρήνες να ηχούν στην έτσι, Οδυσσό. Έστω και λίγο φαίνεται περνά... να σφίγγει ο κλειός. Να οχυρώνονται οι κάτοικοι της Οδυσσού, να περιμένουν μια ρωσική εισβολή. Και σε ακούγαμε νωρίτερα, Γεωργία, να λες ότι περιμένουν και μια ενδεχόμενη απόβαση. Ναι, και συνεχίζουν οι σιρήνες. Μέχρι και αυτήν την ώρα, προφανώς το αντιεροπορικό σύστημα της Ουκρανίας εντόπισε κάποια ενδεχόμενη εναέρια απειλή. Νομίζω σε λίγη ώρα θα μπορέσουμε να έχουμε ενημέρωση για να σας πούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Συνεχίζει και τώρα. Βλέπω στο βάθος, δυστυχώς επειδή είναι κυβερνητικά κτίρια, δεν μπορεί να γυρίσει η κάμερα να σας δείξει. Υπάρχει κάποια κινητοποίηση στα αριστερά μου στο βάθος. Βλέπω κάποιους πολίτες να τρέχουν. Είναι η ώρα, ξέρετε, που σύμφωνα με τις εντολές, το άκουσμα αυτού του ήχου, πρέπει ο κόσμος να φύγει για τα καταφύγια. Συνεχίζουν μέχρι και αυτήν την ώρα. Είναι οι δεύτερες σιρήνες που ακούμε σήμερα. Η μία ήταν το πρωί και η άλλη ήταν τώρα, αυτήν την ώρα. Συνήθως, να ξέρετε πως τις σιρήνες συνοδεύουν και οι καμπάνες, διότι σε γειτονιές όπου υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να ακούσει αυτόν τον ήχο για να κινητοποιηθεί και να κατέβει στα καταφύγια, οι καμπάνες βοηθούν έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να ακούσει και να κινητοποιηθεί άμεσα. Θέλεις λίγα λεπτά μέχρι να πάρεις τα απαραίτητα. Τα απαραίτητα είναι όπως μας έχουν δώσει και μας εντολή να έχουμε μία πρόχειρη τσάντα με ένα νερό, λίγη ξηρά τροφή και να κατέβουμε αμέσως στα καταφύγια. Και συνεχίζει μέχρι και αυτήν την ώρα. Νομίζω πως για 60 ολόκληρα δευτερόλεπτα ηχούν οι σιρήνες εδώ στην Οδυσσό. Υπάρχει βέβαια και κόσμος από ό,τι βλέπω, ο οποίος περπατά αμέριμνος. Να σε αφήσουμε να πάτε και εσύ με το συνεργείο του Open σε ένα σημείο που να είσαστε ασφαλείς. Συνεχίστε το ρεπορτάζ, θα συνδεθούμε και αργότερα μαζί σας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.